Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι Δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Ο Δήμος σχηματίστηκε με την συνένωση των υποκατάργηση Δήμων Βάρης, Βουλιαγμένης και Βούλας. Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 48.399 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του Δήμου είναι η Βούλα. Ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα ετοίμασε για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να υποδεχθούμε τα Χριστούγεννα στην πόλη. Οι εκδηλώσεις περιέλαμβαναν συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, χοροδιακές βραδιές, εργαστήρια κατασκευών, διαδραστικά παιχνίδια, γωνιές ψυχαγωγίας και πολλά δρόμενα. Το εορταστικό πρόγραμμα άνοιξε στις 8 Δεκεμβρίου με την υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή του Δήμου στην πλατεία Ημίων, στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Η πόλη γέμισε με μουσική, με ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους, εργαστήρια κατασκευών, face painting, διαδραστικά και κινητικά παιχνίδια, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις περίμεναν τους μικρούς μας φίλους. Οι χοροδίες των Δημοτικών Ενωτήτων Βάρης και Βουλιαγμένης υπό τη διεύθυνση των μαέστρων Εμίλιου Γιαννακόπουλου και Χαράλαμπου Μιχαηλίδη μετέφεραν το γιορτινό κλίμα με αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης ήταν για ακόμα μια χρονιά φαντασμαγορική με την συνοδεία αλλεπάλληλων πυροτεχνημάτων. Η υπαίθρια συναυλία που δόθηκε από τη γνωστή τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου και την ορχήστρα της με τραγούδια από τον κινηματογράφο, από γνωστά musical αλλά και παραδοσιακά κάλαντα, έδωσε ένα διαφορετικό, εορταστικό τρόπο στην πόλη της Βούλας. Μεγάλη συμμετοχή είχε και η χριστουγεννιάτικη συναυλία Χριστούγεννα στις γειτονιές του κόσμου στο πολιτιστικό κέντρο Ιωνία με τον μαέστρο Γιώργο Κατσαρό. Ένα ταξίδι στις μουσικές γειτονιές του κόσμου μέσα από την κλασική μουσική, το ελαφρύ τραγούδι και το musical. Επιπλέον, στο θέατρο της Βάρης παρουσιάστηκε μια ξεχωριστή παιδική θεατρική παράσταση από την ομάδα Αστροναύτες με τίτλο Παράδοξα Χριστούγεννα, όπου ενθουσίασε και ευχαρίστησε τις παιδικές ψυχές. Ακόμα, στο πολιτιστικό κέντρο Ιωνία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία ένα αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου με τον ξεχωριστό Βασίλη Λέκα με τίτλο Σαν μια ταινία με νότες μαγικές, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Απολωνία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης ολοκληρώθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία, όπου πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά των παιδικών σταθμών του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου. Μπαζάρ με έργα των παιδιών, μουσική, παιχνίδι, διαγωνισμοί, εργαστήρι ευχών, φωτογραφικό εργαστήρι με τον Άι Βασίλη και πολλές εκπλήξεις περίμεναν μικρούς και μεγάλους, χαρίζοντάς τους αυτό που απαιτείται στις μέρες μας: χαμόγελα, χαρά και ψυχαγωγία. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος ασχολήθηκε ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση και διατέλεσε Δημοτικό Σύμβουλο Βούλας από το 1990 έως το 1994 και από το 2002 έως το 2006, καθώς και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1990 έως το 1994. Εξελέγει για τρίτη φορά στις εκλογές του 2006 και διατέλεσε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου από τον Ιανουάριο του 2007 ως το Φεβρουάριο του 2010. Στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 διεκδίκησε τη θέση του Δημάρχου του νέου τότε Καλλικρατικού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έλαβε το 45% της προτίμησης του τοπικού εκλογικού σώματος στο δεύτερο γύρο των εκλογών, αναλαμβάνοντας και ασκώντας μέχρι και στις 31 Οκτώβρου του 2014 τα καθήκοντα του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου. Στις δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου ως επικεφαλής του συνδυασμού Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλη για να ζεις, πήρε την πρώτη θέση και από την 1η Σεπτεμβρίου είναι δήμαρχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αξίζει να αναφερθεί πως η Δημοτική Αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλο έχει καταγράψει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μια αξιοθαύμαστη δραστηριότητα και οι άοκνες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο είναι δίχως αμφιβολία αποτέλεσμα σωστού προγραμματισμού. Συναντήσαμε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρόεδρο του ΟΑΠΑ κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλο με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις, το σημαντικό έργο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, καθώς και τον βασικό στόχο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Η εκπομπή επί του παρόντος σήμερα βρίσκεται στην Βούλα και πιο συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Ημίων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Κύριε Κωνσταντέλο, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, κύριε Παντρογιάννη.
και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να έχετε μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά και μια ήρεμη και οικογενειακή, όμορφη εορταστική περίοδο. Να ευχηθώ και πολλές επιτυχίες. Θα ήθελα να μου πείτε τι περιλάμβανε φέτος. Θα μιλήσουμε σήμερα έτσι για το εορταστικό, σε εορταστικό κλίμα, για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τι περιλάμβανε το πρόγραμμα φέτος? Το πρόγραμμα ήταν αρκετά μεγάλο και εντατικό και στοχευμένο σε μια σειρά από δράσεις που έπιαναν όλο το ηλικιακό φάσμα, δηλαδή από τους μικρότερους μέχρι τους πιο ηλικιωμένους, και όλες τις δημοτικές ενότητες. Αρχίσαμε την 1η Δεκεμβρίου που καταρχάς φωταγωγήσαμε την πόλη με το νέο χριστουγεννιάτικο εορταστικό στολισμό, και στη συνέχεια στις 8 Δεκεμβρίου κάναμε το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενότητας της Βούλας, αλλά συγχρόνως ανάψαμε και τα δέντρα την ίδια στιγμή με ζωντανή σύνδεση, αν μου επιτρέπετε το τηλεοπτικό όρο, και με τη Δημοτική Ενότητα της Βάρης αλλά και με τη Δημοτική Ενότητα της Βουλιαγμένης. Και μάλιστα, συγγνώμη που διακόπτω, με φαντασμαγορικό τρόπο, με πυροτεχνήματα. Με ένα φαντασμαγορικό τρόπο, πάντα στο επίπεδο του εορταστικού κλίματος που θέλαμε να δημιουργήσουμε, κυρίως για τους μικρούς μας φίλους. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά παιδιά, τα οποία απασχολήθηκαν από τους ανιματέρ περίπου για 3 ώρες. Είχαμε την παρουσία των 2 από τις 3 χοροδίες του Δήμου μας που τραγούδησαν και έψαλαν χριστουγεννιάτικους ύμνους. Είχαμε στη συνέχεια χιόνι, κάτι το οποίο λείπει από την περιοχή μας, είμαστε ένας παραθαλάσσιος Δήμος. Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν ζήτησαν και πήραν χιόνι, τεχνητό χιόνι όπως καταλαβαίνετε, αλλά και μια σειρά, ένα περίπου δεκάλεπτο σόου βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, τα οποία φώτισαν την περιοχή. Λίγο αργότερα η Ζωή Παπαδοπούλου, μια πολύ γνωστή και καταξιωμένη τραγουδίστρια, μας ταξίδεψε στους χώρους της μουσικής και το πάρτι συνεχίστηκε μέχρι περίπου τις 11 η ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Αυτή ήταν η κεντρική μας εκδήλωση, όπου ουσιαστικά σηματοδοτήσαμε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις στη συνέχεια που είχαν να κάνουν κυρίως με μια εξαιρετική συναυλία που έγινε από τον Γιώργο Κατσαρό, τον γνωστό σε όλους μας μαέστρο, με ένα εξαιρετικό λυρικό σχήμα, ταξίδια στους δρόμους του κόσμου, με τραγούδια χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο χριστουγεννιάτικα, από διάφορες περιοχές του κόσμου, από την Λατινική Αμερική, από την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, από την Ισπανία. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εκδήλωση, με πάρα πολύ κόσμο επίσης. Συνεχίσαμε την επόμενη μέρα με μια συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού του Δήμου μας, μαζί με έναν πολύ καταξιωμένο σύλλογο της περιοχής, το Σύλλογο Απολωνία, όπου ο Βασίλης Λέκας, ο γνωστός και αυτός τραγουδιστής και ερμηνευτής του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, έφτιαξε μαζί με τους ανθρώπους του Συλλόγου Απολωνία μια εξαιρετική βραδιά που μας οδήγησε στους δρόμους του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού τραγουδιού. Και μάλιστα είχε και μεγάλη ανταπόκριση. Είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, γιατί πέραν αυτού υπήρξε και μια πρωτότυπη ιδέα από τον Στέφανο τον Χατζηστεφάνο, ένα πολύ καλό φίλο και συντοπίτη μας, ο οποίος έψαξε και βρήκε περίπου 50 φωτογραφίες από ελληνικές ταινίες, οι οποίες έχουν γυρίσει κάποιες σκηνές τους στην Βούλα, στη Βάρκιζα, στο Καβούρι, στη Βουλιαγμένη, και ήταν εκπληκτικό και για όλους εμάς, γιατί έχουμε δει όλες αυτές τις ταινίες, αλλά ποτέ κανείς δεν καταλαβαίνει, με την πρώτη τουλάχιστον, το σημείο που κάθε μια ταινία αυτή έχει γυριστεί. Και ήταν μια εξαιρετική, πολύ, πολύ καλή, καλά οργανωμένη και με πάρα πολύ κόσμο εκδήλωση. Δημιουργήθηκαν 2 θεατρικές παραστάσεις παιδικές στην Βάρη, στη Δημοτική Ενότητα της Βάρης, στο Δημοτικό Θέατρο, με μια κατάμεστη αίθουσα η οποία πλημμύρισε από μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές. Τις μέρες των Χριστουγέννων, παραμονή και ανήμερα, είχαμε σχήματα θεατρικά αλλά και μουσικά, τα οποία περπάτησαν στις πλατείες της πόλης, στις μικρές εμπορικές μας, στα εμπορικά μας κέντρα, όπου υπήρχε μια κίνηση λόγω των εορτών,
και έδωσαν μια χριστουγεννιάτικη νότα στην περιοχή. Γενικότερα είχαμε αρκετές εκδηλώσεις, οι οποίες κάλυψαν, όπως σας είπα, όλο το ηλικιακό φάσμα και νομίζω ότι δώσαμε αυτό το οποίο περίμενε ο κόσμος για να, σε συνδυασμό με τον στολισμό της περιοχής, να αισθανθεί ότι βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο. Παιδιά, τα παλτά, χιονίζει, μας το έκανε ο Άγιος. Λοιπόν, επειδή λοιπόν χιονίζει πολύ, σιγά τα όργανα, παιδιά. Λοιπόν, έχει πολύ χιόνι και θα χιονίζει για πολλή ώρα. Όπως σιγά, γιατί το γυαλί δεν έχει γυαλοκαθαριστήρες. Λοιπόν, λέω το εξής. Τώρα που ξεκίνησε και το χιόνι, που μαζευτήκαμε όλοι εδώ, δεν θα ήταν καλό να φωτίσουμε τα 3 δέντρα. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, φωτίστηκε! Κάνει και λίγο κρύο. Τι έγινε τώρα? Αμάν, μας την πέσανε. Κύριε Δήμαρχε, ποιος είναι ο στόχος της δημιουργίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων? Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι πολλές στο Δήμο μας και είναι δύο επίπεδων. Οι πρώτες εκδηλώσεις είναι οι μεγάλες, αυτές οι οποίες έχουν έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, δύο τριήμερα ή τετραήμερα, αναλόγως τη χρονιά, το Μεσογειακό Φεστιβάλ που κάνουμε την τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε Ιουνίου στην παραλία της Βάρκιζας, και το οποίο ουσιαστικά προσκαλεί μεγάλα μουσικά σχήματα, είτε από τη χώρα είτε από το εξωτερικό, και ουσιαστικά πραγματεύεται το τραγούδι και τον τρόπο ζωής των μεσογειακών χωρών. Ένα δεύτερο τριήμερο το οποίο έχουμε γίνεται στη Δημοτική Ενότητα της Βούλας, εδώ στην πλατεία Ημείων, που είναι η Μικρασία της Καρδιάς μας. Είναι ένα τριήμερο μικρασιατικής μνήμης, πάλι με πολύ μεγάλα σχήματα, δηλαδή τραγουδιστές όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Κώστας Μακεδόνας, η Γλυκερία πέρσι. Έχουμε φιλοξενήσει τον Γρηγόρη Βαλτινό, τον Παντελή Θαλασσινό, παλιότερα στο φεστιβάλ το Μεσογειακό, το Σονιράμα. Μεγάλα ονόματα, έτσι, από το ελληνικό τραγούδι. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο της περιοχής και όχι μόνο, για να έρθει στην περιοχή μας, να δει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς τον πολιτισμό και να γιορτάσει, να διασκεδάσει μαζί μας. Αυτές είναι οι μεγάλες εκδηλώσεις, τα μεγάλα events, όπως λέμε, της περιοχής μας. Όμως ο βασικός μας πυλώνας είναι οι μικρού και μεσαίου μεγέθους πολιτιστικές δραστηριότητες σε κλειστούς ή σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου, με θεατρικό και μουσικό χαρακτήρα πάντα, και στον οποίο προσπαθούμε να εμπλέξουμε και την τοπική κοινωνία, και τον εμπλέκουμε είτε με τα χοροδιακά μας σχήματα, που έχουμε τρεις χοροδίες, είτε με θεατρικά σχήματα. Έχουμε δύο θεατρικές ομάδες με εξαιρετικό ρεπερτόριο, και επίσης έχουμε και έναν άλλο θεσμό, το θεσμό των συνδιοργανώσεων, όπου με αρκετούς από τους 29 συλλόγους πολιτιστικούς και εξοραϊστικούς που δρούν στην περιοχή μας, υπάρχουν και δρούν στην περιοχή μας, διοργανώνουμε μαζί μουσικές βραδιές ή θεατρικά δρόμενα ή παρουσιάσεις ή εσπερίδες, στις οποίες ουσιαστικά συνυπάρχει ο Δήμος, δηλαδή ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής, και ο συγκεκριμένος σύλλογος. Αυτό λοιπόν έχει δώσει μια μεγάλη όθηση στην ερασιτεχνική δημιουργία, αλλά και στην πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Κάτι το οποίο δείχνει να το απολαμβάνει και ο κόσμος με την ανθρώπινη προσέλευσή τους αυτές. Thank you.
πολιτισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες πολιτικής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ένας από τους βασικούς άξονες, τους τρεις άξονες της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Ο άνθρωπος λοιπόν ουσιαστικά οι εκφάνσεις και οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν γύρω από τον άνθρωπο είναι η παιδεία, είναι ο αθλητισμός, κυρίαρχα ζητούμενα, είναι και ο πολιτισμός. Mm-hmm. Και βέβαια και η κοινωνική προστασία, η κοινωνική δράση που είναι επίσης ένα σημαντικό ανθρωποκεντρικό, θα μπορούσα να πω, δρόμενο. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι ο πολιτισμός μαζί με την παιδεία και τον αθλητισμό στηρίζουν την έννοια άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο συστηματικά και εντατικά, κάποιες φορές μάλιστα έχουμε και αν όχι κατηγορηθεί, έχει υπάρξει και μια κουβέντα, μια συζήτηση, κατά πόσον είναι μια σόφρονα πολιτική να επενδύουμε τόσο πολύ και τόσα πολλά στους θεσμούς αυτούς, δηλαδή του αθλητισμού, του πολιτισμού και της παιδείας. Εμείς όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της κεντρικής μας πολιτικής αντίληψης και δεν προτιθέμεθα να το τροποποιήσουμε. Υπάρχει ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνεται? Υπάρχει ανταπόκριση, είναι μεγάλη. Βέβαια είναι ανάλογη πάντα και των εγκαταστάσεων υποδοχής που έχουμε. Mm-hmm. Στο χωριό μας δυστυχώς δεν υπάρχει ένα μεγάλο θέατρο ή αμφιθέατρο. Είμαστε στα σχέδιά μας, ήδη έχουμε εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο υπαίθριο και ένα μεγάλο υπόσκαφο θέατρο για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Όμως οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, που είναι της τάξης των περίπου 400 θέσεων, είναι κατά το μάλλον ήτον πάντα γεμάτες όταν έχουμε κάποια πολιτιστική δραστηριότητα, ακόμα και χωρίς να φιλοξενούμε κάποιο μεγάλο όνομα. Εκτιμάτε πως στις μέρες μας η διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι κάτι το οποίο το επιζητά ο κόσμος ως τρόπος διαφυγής από την καθημερινότητα και από τη δύσκολη εποχή που βιώνουμε? Ο πολίτης θέλει την δημιουργία της γειτονιάς. Και στα πλαίσια της δημιουργίας της γειτονιάς είναι και το δίκτυο αυτό των πολιτιστικών δράσεων που συσφίγγουν τις σχέσεις και τις εμπεδώνουν. Η κρίση, όπως ξέρετε, απομονώνει τον κόσμο και στην προσπάθειά του άνθρωπος να αποφύγει την απομόνωση επιζητά τρόπους. Και αυτός λοιπόν είναι ένας σημαντικός τρόπος και για τον λόγο αυτό εμείς έχουμε αυξήσει πάρα πολύ αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα, την παραγωγή πολιτισμού, είτε την αγορά πολιτισμού. Και επίσης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, όπου δυσκολεύεται σήμερα ο πολίτης, ακόμα και στις περιοχές της δικές μας, να παρακολουθήσει ένα μεγάλο καλλιτέχνη, επειδή εμείς έχουμε όλες μας εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, καταφεύγει εκεί γιατί του δίνει την ευκαιρία να πάει κάπου που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Επίσης, ακόμα και τα μικρά τοπικά σχήματα, τα θεατρικά, η παρακολούθηση μιας παράστασης, η οποία μπορεί να είναι ερασιτεχνική, αλλά είναι πράγματι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη, δίνει την αίσθηση ή την ψευδέστηση πολλές φορές σε κάποιον ότι παρακολουθεί ένα θέατρο σε κάποια κεντρική σκηνή της Αθήνας, κάτι το οποίο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει. Άρα αυτοί οι δύο λόγοι που σας περιέγραψα μας φέρνουν τον κόσμο κοντά στον πολιτισμό της περιοχής έτσι όπως παράγεται. Στη συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, καθώς αναφερθήκαμε για την οικονομική κρίση, θέλω να μου πείτε πώς έχει καταφέρει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να ανταποκριθεί στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, νομίζω ότι δεν είναι σωστό και δεν μιλάμε πολύ γι' αυτό, γιατί όταν φτιάχνεις ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, το φτιάχνεις για να προστατεύσεις και να προσφέρεις στους αδύναμους ή σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί σημαντικά και συστηματικά από την κρίση. Ο Δήμος μας λοιπόν είναι από τους Δήμους που έχει πλέον όλο το δίχτυ προστασίας, όπως είναι κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, κοινωνικό φροντιστήριο, δημοτικά ιατρία. Έχουμε μια σειρά από εφαρμογές. Έχουμε συσίτιο, το οποίο γίνεται σε ημερήσια βάση, έχουμε κοινωνικούς ξενώνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει την δυνατότητα στους πολίτες της περιοχής, στους κατοίκους της περιοχής, να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Από εκεί και πέρα φροντίζουμε και προσπαθούμε με έναν εντατικό ρυθμό να συνδέουμε για το θέμα της ανεργίας, παραδείγματος χάρη, που είναι μια ζώσα πραγματικότητα, την τοπική αγορά, την ζήτηση δηλαδή,
εργατικού δυναμικού με την τοπική προσφορά. Και αυτό ανακουφίζει πολλές φορές τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά και συγχρόνως τους δίνουμε στο τοπικό εργατικό δυναμικό και τα σεμινάρια αυτά της εκπαίδευσης που χρειάζονται για να βρουν τρόπο με καλύτερες πιθανότητες και καλύτερες προοπτικές να εξασφαλίσουν πολύ δουλειά. Σημαντική πρωτοβουλία αυτό στις μέρες μας. Από εκεί και πέρα έχουμε τα υγειονομικά. Έχουμε φιλοξενούμε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, γενικό νοσοκομείο στην περιοχή μας, το Ασκληπείο, το οποίο το υποστηρίζουμε με ό,τι δυνατότητες έχουμε και ό,τι πάση δυνάμει σε οτιδήποτε μας ζητηθεί και μπορούμε. Έχουμε ένα κέντρο υγείας. Φροντίζουμε τους ηλικιωμένους με τρία καπί, τα οποία έχουν μια πολύ πολύ μεγάλη δράση όσον αφορά την απασχόληση των ηλικιωμένων, τις δράσεις οι οποίες τους προσφέρει, τις διαδικασίες εκδρομών μικρών ή μεγαλύτερων, αλλά και την επιμόρφωσή τους ακόμα και σε νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Προσπαθούμε λοιπόν να πιάσουμε σε αυτό το οποίο είναι παράγωγο της κρίσης, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος απομονώνεται, γιατί μπορεί να αισθάνεται ντροπή για αυτό το οποίο του συμβαίνει, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Προσπαθούμε λοιπόν αν μου επιτρέπετε την μαλλιαρή έκφραση, να τον βγάλουμε από το καβούκι του, να τον φέρουμε στο Δήμο, να τον φέρουμε στις εκδηλώσεις μας, να τον φέρουμε στις οργανωμένες δομές μας, ούτως ώστε να μην έχουμε μοναχικούς ανθρώπους, να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πεινούν, να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κοιμούνται το βράδυ στα παγκάκια. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώνει και πολύ σημαντικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και μάλιστα πρόσφατα διοργανώσατε με την Αρρωγή της Κοινωνικής Υπηρεσίας μία εκδήλωση σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Θέλω να μου πείτε σε τι βαθμό πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση σε τόσο σημαντικά κοινωνικά θέματα. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση κινούμενη βάση της, διαμέσου της αρχής της εγκύτητας, δηλαδή είναι ο πιο κοντινός θεσμός κυβερνητικός, αν μου επιτρέπετε, ως φορέας γενικής κυβέρνησης, στον πολίτη. Άρα έχει υποχρεώσεις. Έχει υποχρεώσεις και έχει και δυνατότητα και να προσφέρει και να επηρεάσει. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι πέραν των πεζοδρομίων ίσως ή της οδοποίησης ή του φωτισμού ή όλων αυτών των τεχνικών υποδομών, των σχολείων, της καθαριότητας. Μπαίνουμε σε μια πολύ σημαντική λογική που λέει ότι πρέπει επίκαιρα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, όπως είναι η βία κατά των γυναικών, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι παθήσεις, όπως τις γνωρίζουμε, τις παθήσεις της σύγχρονης εποχής, της ευζωίας ή της κακής διατροφής. Όλα αυτά τα επίκαιρα ζητήματα να τα μετατρέπουμε σε εσπερίδες ή σε ημερίδες και να καλούμε ειδικούς επιστήμονες, να καλούμε τους ανθρώπους της περιοχής μας για να ενημερώνονται. Τελευταία από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν με ευκαιρία την ημέρα κατά της βίας των γυναικών, μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία έγινε στην αίθουσα πολιτισμού Ιωνία και η οποία αίθουσα ήταν κατάμεστη, δημιούργησε με το εξαιρετικό πάνελ και τους ομιλητές και τις ομιλήτριες που είχαν μια πολύ θετική ατμόσφαιρα για να περάσει τα μηνύματα κατά της βίας των γυναικών και να μπορέσει να κινητοποιήσει τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα, αλλά μπορεί να συμβεί αύριο και μέσα στο ίδιο μας στο σπίτι. Εκτός από δήμαρχος, είστε και πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής. Η ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδους αποτελεί έναν επιπλέον άξονα πολιτικής του Δήμου σας. Βασικό, έτσι. Όπως σας είπα νωρίτερα, για μας είναι η έννοια άνθρωπος. Είναι η δομή της πολιτικής μας προσέγγισης, είναι η συνύπαρξη κάτω από όρους αειφορίας, δηλαδή διαχειριζόμαστε αυτό που έχουμε για λογαριασμό των επόμενων γενεών και δεν το καταχρώμεθα. Αυτή είναι η βασική αρχή της αειφορίας. Mm. Άρα λοιπόν διαχειριζόμαστε τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία. Αυτοί είναι οι τρεις συντελεστές παραγωγής και ευζωίας, ζήν και ευζήν, για μέσα στο πλαίσιο της αειφορίας, όπως σας εξήγησα. Ο πυλώνας λοιπόν, ο πρώτος ο άνθρωπος, έχει την παιδεία, έχει τον πολιτισμό, έχει την κοινωνική προστασία και έχει
και τον αθλητισμό. Για μας ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός. Επενδύουμε πάρα πολύ πολλά χρήματα στο να αναδείξουμε, να κατασκευάσουμε και να ανακατασκευάσουμε ή να επισκευάσουμε τις φθαρμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, να τις εξυγχρονίσουμε και να τις επεκτείνουμε. Συγχρόνως όμως φτιάχνουμε πολύ μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις με διεθνείς αγώνες εδώ στην περιοχή. Είναι η έκτη χρονιά η οποία μόλις πριν από περίπου 2 εβδομάδες, στις 16 του μηνός, είχαμε έναν χριστουγεννιάτικο αθλητικό αγώνα που τον έχουμε κάθε χρόνο, που είναι ο αγώνας Run the Lake, για 5 και 10 χιλιόμετρα, ένας δρομικός αγώνας και για παιδιά. Φέτος είχαμε περίπου 2.500 συμμετοχές από όλη τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό. Έχουμε κάθε χρόνο έναν από τους 10 αγώνες του ορεινού τριάθλου, εξτέρα, που γίνονται στη Βουλιαγμένη. Mm-hmm. Μιλάμε για θεσμούς πλέον, η κολύμβηση, ορεινή ποδηλασία και ανώμαλος δρόμος, τρέξιμος εκτός πόλης. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες κεντρικές δράσεις, όμως έχουμε ένα διασχολικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι φέτος η τρίτη χρονιά που το φτιάχνουμε, και φέτος το διασχολικό πρωτάθλημα αυτό δεν είναι μόνο δημοτικά και είναι και η δημοτικά και η γυμνάσια, είναι ποδόσφαιρο, είναι μπάσκετ, είναι βόλεϊ φέτος και στίβος, και φιλοδοξούμε φέτος να κινητοποιήσουμε περίπου 1.500 παιδιά από τα σχολεία της πόλης. Αυτό είναι μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και να αθληθούν και να γνωριστούν μεταξύ τους. Έχουμε τους συλλόγους, τους οποίους τους υποστηρίζουμε. Οι σύλλογοι της πόλης, οι αθλητικοί σύλλογοι, επιχορηγούνται ανάλογα με το μέγεθός τους και τη διαδρομή τους. Ένας μικρός σύλλογος, ένας μεσαίος, ένας μεγάλος, από 6-7 χιλιάδες έως και 25 χιλιάδες το χρόνο, διαθέτουμε ένα ποσό που είναι το 1,5% του προϋπολογισμού, δηλαδή περίπου 310 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Επισκευάζουμε, όπως είπα, και συντηρούμε και επεκτείνουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και επενδύουμε στον αθλητισμό, όχι για κανένα λόγο, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας μοχλός εκπαίδευσης, παιδαγωγίας και ευζήν για τους νέους ανθρώπους. Ποια είναι τα προγράμματα που διαθέτει ο ΑΠΑ και μπορεί να συμμετάσχει ένας δημότης? Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 25 προγράμματα τα οποία προσφέρουμε. Αυτά τα προγράμματα είναι από αγκιοπλαστική, ξένες γλώσσες, υπολογιστές, χορός, ζούμπα, τένις. Είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλος κατάλογος με δραστηριότητες, οι οποίες έχουν μάλιστα και πολύ μεγάλη αποδοχή από την τοπική κοινωνία, γιατί έχουμε φτάσει να αναγκαζόμαστε να δημιουργούμε και δεύτερο και τρίτο τμήμα, ειδικότερα σε κάποια δημοφιλή. Για μας λοιπόν αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο κάνουμε λαμβάνει τις ανταπόκριση του κόσμου και αισθανόμαστε ότι ο κόσμος, παίρνοντας αυτή την υπηρεσία, πάλι καταλήγει στο να κοινωνικοποιείται με τον γείτονα, με τον φίλο, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, που μέχρι σήμερα ελλείψη βασικής επικοινωνίας στην καρδιά της κρίσης ήταν πολύ δύσκολο ή αδύνατο κάτι τέτοιο να συμβεί. Θα ήθελα τώρα να σας κάνω μια ερώτηση. Φαντάζομαι και αρκετοί τηλεθεατές θα το έχουν απορία. Εκτός από τους δημότες, μπορεί να συμμετάσχει και κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης, στον ΑΠΑ, στα προγράμματα που διαθέτει? Βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια υπάρχει μια κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση ανθρώπων οι οποίοι είναι δημότες, στη συνέχεια ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή μας και στη συνέχεια οποιοδήποτε άλλου πολίτη επιθυμεί. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι φτιάχνει ο Δήμος ειδικά camps για τα παιδιά, τα οποία έχουν αθλητικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Έχουμε πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις στη Βουλιαγμένη. Συνδυάζουν λοιπόν αθλητισμό και θάλασσα. Έχουμε ειδικούς παιδαγωγούς οι οποίοι απασχολούν τα παιδιά. Και πράγματι, πέρσι είχαμε περίπου 500 παιδιά τα οποία απασχολήσαμε. Φέτος φιλοδοξούμε να τα διπλασιάσουμε. Εκεί λοιπόν, πράγματι, επειδή μας δόθηκε η δυνατότητα, φιλοξενήσαμε και παιδιά ανθρώπων, πολιτών, οι οποίοι ούτε είναι δημότες, ούτε κατοικούν στην περιοχή, γιατί είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε θέση να προσφέρουμε. Αυτή είναι η λογική μας και κάπως έτσι νομίζω διευκολύνεται και το τοπικό
δυναμικό. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διακρίθηκε φέτος στον θεσμό των Best City Awards 2017. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε μέσα από τέτοιου είδους βραβεύσεις ότι αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας? Για μένα που έχω την κεντρική ευθύνη, είναι μια εξαιρετική αναγνώριση της προσπάθειας και μια μεγάλη τιμή. Στο όνομα της συλλογικής μας προσπάθειας, γιατί ξέρετε κάτι, τίποτα δεν γίνεται από έναν. Μπορεί εγώ να έχω την κεντρική ευθύνη, όμως όλες αυτές οι δράσεις για τις οποίες έχουμε βραβευτεί ή έχουμε αναγνωριστεί, γιατί πράγματι στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία πολλές φορές λειτουργούν και σαν ατμομηχανή, σαν καλή πρακτική για να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Κάτι το οποίο βέβαια κάνουμε και εμείς με καλές πρακτικές που βλέπουμε σε άλλους Δήμους. Δεν φοβόμαστε να αντιγράψουμε. Πρέπει να αντιγράφουμε το καλό και να αποφεύγουμε με οποιονδήποτε τρόπο το κακό. Αισθανόμαστε λοιπόν πολύ ευτυχείς για τις διακρίσεις αυτές. Δεν σας κρύβω ότι μας δίνει και ενέργεια, όχι μόνο σε μένα, στην υπόλοιπη Δημοτική Αρχή, στα στελέχη του Δήμου, αλλά και στους εργαζόμενους, γιατί πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας αυτής, ίσως και το μεγαλύτερο, ανήκει σε αυτούς, που μπορεί να, χωρίς αυτούς, μπορεί όλες αυτές οι επιτυχίες να μην είχαν γίνει, να μην είχαν σημειωθεί. Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι πρωτοπόρος σε δράσεις και θεσμούς, θα λέγαμε. Πώς έχετε καταφέρει να το πετύχετε αυτό? Δουλειά, δουλειά και δουλειά. Αυτές είναι οι τρεις λέξεις. Και βέβαια αυτό το οποίο έχουμε κάνει, έχουμε τολμήσει. Έχουμε τολμήσει να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασχολείται μόνο με συγκεκριμένους τομείς που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και έτσι όπως χάσει το παιχνίδι της καθημερινότητας, κάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Δεν το κάνουμε αυτό. Όμως έχουμε επιχειρήσει να ρίξουμε πολλή ενέργεια σε δράσεις και πράγματα τα οποία δεν κάνουν παραδοσιακά οι Δήμοι, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να τα κάνουν αυτά οι Δήμοι. Έχουμε μπει σε λογικές αρκετά προχωρημένες για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τις νέες τεχνολογίες, για τους έξυπνους δημοτικούς φωτισμούς, για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τις πολιτικές εξοικονόμησης μέσω γεωθερμίας. Πράγματα τα οποία, τη διαχείριση των αποβλήτων μας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών σε μεγάλες ποσότητες, μειώνοντας έτσι τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία θάβουμε, στέλνουμε για ταφή, και συχνώς παράγοντας ένα εξαιρετικό προϊόν που μοιράζεται σε αυτή τη φάση, αλλά στη συνέχεια θα αποκτήσει τιμή και θα πουληθεί ως ένα βιοτεχνικό ή βιομηχανικό προϊόν. Όλες αυτές λοιπόν οι καινοτομίες απαιτούν πίστη στο ότι εάν δεν δοκιμάσεις, δεν θα πετύχεις. Μπορεί να αποτύχεις, αλλά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσεις. Γιατί η επιτυχία είναι μπροστά. Πολύ συστηματική δουλειά, και χρειάζεται και να υπάρξει αυτό το οποίο μας λείπει γενικότερα σαν λαός, συνεννόηση και συνεργασία. Η συνεννόηση και η συνεργασία, όταν ο ένας δεν υπονομεύει τον άλλον, είναι δεδομένα τα οποία διευκολύνουν την παραγωγή θετικού έργου για την πόλη. Εν ώψη των εορτών, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσέφερε ως ένδειξη αλληλεγγύης αρκετά ιδρύματα. Θέλω να μου πείτε, να μου μιλήσετε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος έχει τους δικούς του πόρους και τους δικούς του μεθόδους, έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει κόσμο, έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει άλλους συλλόγους και να πάρει πρωτοβουλίες, ώστε να στηριχθούν οι αδύνατοι, οι αδύναμοι, αυτοί που έχουν ανάγκη. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό καθόλου ευκαταφρόνητο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη. Συνεπώς, τώρα το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και την εορταστική περίοδο, τους ανθρώπους αυτούς τους στηρίζουμε με ρουχισμό, με τρόφιμα, με αναλώσιμα, με πράγματα τα οποία είναι πράγματα πρώτης ανάγκης, και καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων στην περιοχή μας. Από εκεί πέρα φεύγουμε λίγο από την περιοχή μας και φεύγουμε και μπαίνουμε στα ιδρύματα τα οποία υπάρχουν, όπως είναι το ΠΙΚΠΑ στη Βούλα και το Παιδικό Χωριό ΣΟΣ,
που μαζί με άλλους φορείς, όπως είναι άλλοι σύλλογοι ή ακόμα και επιχειρήσεις της περιοχής, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, ο Αστέρας της Βουλιαγμένης, προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες αλλά ή και υλικά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. Γι' αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο, ο αγώνας που κάναμε στις 16 του μηνός, το Run the Lake, το οποίο έγινε από εμάς, από τη λίμνη της Βουλιαγμένης και από έναν δρομικό σύλλογο, το οικονομικό αποτέλεσμα που γίνεται κάθε χρόνο, ουσιαστικά έχει φιλανθρωπικό πρόσημο χαρακτήρα και κατευθύνεται για να ενισχύσει αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ή ιδρύματα. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη ήταν αφού καλύψαμε και τις δράσεις μας στο ΠΙΚΠΑ της Βούλας και στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Κάναμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία και συγκεντρώσαμε 2 φορτηγά με υλικά πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα. Και μια επίσης ακόμα δράση της κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, αλλά φέτος ξεπέρασε νομίζω κάθε προσδοκία, ήταν η συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία πήγαν και μοιράστηκαν, δόθηκαν στις φυλακές γυναικών εν ώψη της χριστουγεννιάτικης της εορταστικής περίοδου, για να απαλύνουν τον πόνο και των ανθρώπων αυτών που για τον Α ή Β λόγο, για την αβλεψία τους, την απροσεξία τους ή την κακή τους επιλογή, κατέληξαν να εκτείουν ποινές φυλάκισης. Άρα στην προσπάθεια λοιπόν της επανένταξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι το πώς θα απομονώσεις τους κακούς, είναι πώς θα κάνεις τους κακούς ή αυτούς που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, καλούς και θα τους φέρει στον καλό το δρόμο. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να τους παρέχουμε και νομίζω ότι γίνεται με επιτυχία αυτό κάποια βασικά υλικά αγαθά, τόσο ώστε η περίοδος αυτή τη διαρκαστική να έχουν πάρει μια λίγο καλύτερη ενέργεια, λίγο καλύτερη διάθεση και να αισθανθούν και αυτοί ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μια... Δεν είναι μόνο όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Είναι μια ξεχωριστή εβδομάδα, εβδομάδα αγάπης, εβδομάδα συμφιλίωσης, εβδομάδα συγχώρεσης. Κύριε Κωνσταντέλο, ποιος είναι ο βασικός στόχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης? Ο βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε την πόλη μια πιο ανθρώπινη πόλη από ό,τι είναι σήμερα. Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε σε μια πόλη η οποία έχει ελεύθερους χώρους, έχει πράσινο, έχει παραλιακή ζώνη. Δεν μπορώ να πω επουδενή ότι οι δήμαρχοι οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις περιοχές αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες δεν φρόντισαν γι' αυτό. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σε πάει πολύ μακριά. Χρειαζόμαστε να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές μας, κάτι το οποίο το κάνουμε πολύ εντατικά, να πάρουμε πρωτοβουλίες ούτως ώστε να υιοθετήσουμε νέες ιδέες, καινοτόμες, νεωτεριστικές, να διοικήσουμε την πόλη με έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας κάτι το οποίο το κάνουμε πολύ μεγάλο, με πολύ καλό τρόπο νομίζω, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή τεχνολογία, να προσφέρουμε λοιπόν μια καλύτερη πόλη, χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, και να πρωτοπορήσουμε όχι κατά ανάγκη σε έναν αδυσόπιτο ανταγωνιστικό αγώνα με άλλους δήμους, γιατί αυτός δεν είναι ο στόχος, απλά και μόνο για να καταδείξουμε ότι ναι, ένας σύγχρονος δήμος μπορεί να ασχολείται με τα πάντα και να φέρνει αποτέλεσμα στα πάντα. Κύριε Δήμαρχε, ποια έργα υποδομής βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ποια έχουν δρομολογηθεί? Έχει δρομολογηθεί ένα πολύ μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και εκτελούνται. Κάποια είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο φτάνει περίπου τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτόγνωρο για Δήμο του μεγέθους του δικού μας. Έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια Αττικής, αλλά και από οποιοδήποτε πρόγραμμα ανοίγει και το οποίο μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε. Καταρτήσαμε πολύ γρήγορα πολλές μελέτες και αυτό νομίζω σαν στρατηγική επιλογή δικαιώθηκε, καθότι έχοντας στη διάθεσή μας αρκετές μελέτες υδραυλικών έργων, έργων σχολικών υποδομών, οδοποιίας, όλων των ειδών
των απαιτουμένων για μια σύγχρονη πόλη υποδομών. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Κατασκευάζονται ρέματα τα οποία εκκρεμούσαν περίπου 30 χρόνια στην πόλη. Πολύ μεγάλη οδοπία, γιατί στη Δημοτική Ένωτα Βάρης ειδικότερα η πόλη μεγαλώνει και χρειάζεται υποδομές. Κατασκευάζονται έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, όπως παραδείγματος χάρη αυτή την περίοδο ήδη έχουμε ξεκινήσει και σε 3 μήνες θα ολοκληρώσουμε. Αλλάζουμε όλον το φωτισμό, περίπου 6.000 φωτιστικά. Αλλάζουμε με έξυπνα φωτιστικά, smart lighting, τα οποία είναι εξοικονόμηση ενέργειας και συγχρόνως φωτίζουμε καλύτερα την πόλη. Δεν έχουμε πλέον φωτορύπανση, αλλά έχουμε έναν κανονικό φωτισμό της πόλης, κάτι το οποίο θα φανεί, ήδη έχει φανεί εκεί που έχουν τοποθετηθεί τα νέα φωτιστικά, αλλά θα φανεί στην ολότητά του Μάρτιο ή Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Ένα σύστημα έξυπνων φωτιστικών, τα οποία μας ειδοποιούν πότε χάλασαν, πώς ακριβώς εκπέμπουν, τι κατανάλωση έχουν, τι μπορεί να αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά και να δώσουμε πληροφορίες σε αυτά. Ένα άλλο μεγάλο project είναι πάλι στην εξοικονόμηση ενέργειας, είναι ότι ήδη βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση, όπου 3 σχολικά συγκροτήματα με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και με το πρόγραμμα του Net Metering της ΔΕΗ, γίνονται ενεργειακά αυτάρκες. Δηλαδή, παράγουν την ενέργεια την οποία καταναλώνουν. Αυτές είναι κάποιες πρωτοπόρες λύσεις. Ήδη βρισκόμαστε σε πολλά προγράμματα μέσα, πιλωτικά προγράμματα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην λογική της ηλιακής ψύξης και θέρμανσης. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε πράξη την καινοτομία. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και μια πολιτική επιλογή, η οποία δεν πληρώνει, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω με αυτόν τον όρο, βραχυπρόθεσμα, πληρώνει μέσω μακροπρόθεσμα. Άρα το στοίχημα είναι για το μέλλον και όχι για το αύριο. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τα επόμενα 2 χρόνια? Για τα επόμενα 2 χρόνια, επειδή έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά έργα, τα έχουμε αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια της διοίκησής μας, τα μελετήσαμε, τα οριμάσαμε, τα δημοπρατήσαμε και σήμερα βρισκόμαστε στην εγκατάσταση των εργοταξίων και την κατασκευή των έργων. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε στα επόμενα 1,5 χρόνο, μέχρι τις επόμενες εκλογές, να έχουμε προχωρήσει όλες αυτές τις παρεμβάσεις για ανακατασκευή ή κατασκευή ή εξυγχρονισμό υποδομών όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να καταλάβει και ο πολίτης ότι οι κεντρικές μας επιλογές που ήταν επενδύσεις στις μελέτες και διεκδικήστε χρήματα για να φτιαχτούν οι υποδομές που λείπουν από την περιοχή μας, τελικά αποδίδει καρπούς. Η κυβέρνηση προωθεί την αλλαγή του εκλογικού νόμου και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να σας πω είναι ότι αλλάζεις κάτι όταν αυτό που έχεις δεν λειτουργεί. Το εκλογικό σύστημα των Δήμων λειτουργεί έτσι όπως είναι σήμερα για δεκαετίες, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχει μια παράμετρος η οποία δεν υπάρχει στην κεντρική πολιτική, γι' αυτό δεν πρέπει να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εάν μια κυβέρνηση χάσει την πλειοψηφία, χάσει την δεδηλωμένη, προκυρήσει εκλογές, γιατί όπως έχουν πει και μεγάλοι πολιτικοί, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όμως σε έναν φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα Δήμο, ο οποίος χαθεί η πλειοψηφία αυτή ή με το νέο νόμο δεν υπάρξει ποτέ αυτή η πλειοψηφία για να μπορέσει κάποιος δήμαρχος να εκτελέσει το πρόγραμμα για το οποίο έχει επιλεγεί, τότε και έχει μια θητεία διάρκειας 4-5 ετών, το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν αυτός ο Δήμος θα μπορέσει να λειτουργήσει ή αν θα μετατραπεί αυτομάτως σε ένα τρελό θηλεοτροφείο, όπως ήταν και η ταινία της δεκαετίας του 80. Έχω λοιπόν την απόλυτη βεβαιότητα ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε θέματα όπως είναι η οικονομική αυτάρκεια των Δήμων, είναι η πράγματι κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση, έχει το αυτοδίκητο ή όχι, είναι η καταστατική θέση των αιρετών, των ανθρώπων που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση. Εδώ βλέπουμε συστηματικά να γεμίζουν οι Δήμοι με δευτερευούς ή τριτερευούς σημασίας αρμοδιότητες χωρίς τα κατάλληλα
την ίδια στιγμή τους κατάλληλους πόρους, δηλαδή αρμοδιότητες χωρίς πόρους, πάρε την ευθύνη, αλλά δεν σου δίνω πόρους ή επαρκείς πόρους για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά γινόμαστε ο παρίας της κυβέρνησης, που διηγετούμεθα πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα πολύ μεγάλο διάλογο για το τι πρέπει να γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτός ο διάλογος δεν ξεκινάει από αλλαγή του εκλογικού συστήματος, το οποίο μπορεί να τεινάξει την τοπική αυτοδιοίκηση στον αέρα μέσα σε ένα λεπτό. Mm-hmm. Τελειώνω λέγοντας ότι ακόμα και αν αποφασίσουν κάποιοι αυτοί που έχουν το καρβέλι και το μαχαίρι, αυτοί θα αποφασίζουν. Από ό,τι γνωρίζω, στην κεντρική κυβέρνηση, για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, αυτό συμβαίνει στην μεθεπόμενη εκλογή, όχι στην επόμενη. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να το σεβαστεί και για την οποιαδήποτε αλλαγή εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς πιστεύετε ότι λειτουργήσε εν τέλει ο Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση? Νομίζω ότι λειτουργήσε θετικά. Και το λένε και οι πολίτες αυτό. Mm-hmm. Έχουμε και δημοσκοπήσεις οι οποίες ακόμα και πρόσφατα το επιβεβαιώνουν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο Καλλικράτης θέλει και περαιτέρω εξέλιξη για να γίνει Καλλικράτης με ακόμα μεγαλύτερους δήμους και να μπούμε στο μοντέλο των μεγάλων μητροπολιτικών δήμων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί στην κουβέντα που σας είπα νωρίτερα. Αλλά ο Καλλικράτης έλυσε πολλά προβλήματα, έγινε γρήγορα, με αποτέλεσμα να χρειαστούν αρκετές τροποποιήσεις και αλλαγές στη συνέχεια. Ακόμα και τώρα τροποποιείται ο νόμος Καλλικράτη. Το αντιλαμβάνω όμως εγώ σαν ένα σύστημα το οποίο είναι δυναμικό. Δυναμικό σημαίνει ότι είναι ρευστό μεν, αλλά πρέπει να αλλάζει, να μεταλλάσσεται και να ταυτίζεται πάντα με το σκοπό. Και ποιος είναι ο σκοπός? Τοπική αυτοδιοίκηση. Ο σκοπός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να υπηρετήσει το δημότη και τον κάτοικο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το στόχο δεν πρέπει να το χάνουμε ποτέ. Θα ήθελα τώρα να σας κάνω μία ερώτηση που φαντάζομαι ότι θα την έχουν και αρκετοί τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Τελικά, ένας δήμαρχος έχει ωράριο, και το ρωτώ τώρα αυτό σε εσάς, γιατί είστε ένας δήμαρχος με άοκνη δραστηριότητα. Κοιτάξτε, είναι το θέμα που θα το αντιληφθεί ο καθένας. Νομίζω οι περισσότεροι όμως εκ των δημάρχων παθαίνουν αυτό το οποίο έχω πάθει κι εγώ, παθιάζονται με αυτό το οποίο καταπιάνονται, και εκεί πλέον σταματούν να κοιτούν το ρολόι, σταματούν να κοιτούν το ημερολόγιο τους, αν είναι Σάββατο, Κυριακή, αν είναι πρωί ή βράδυ. Πολλές φορές κάνουμε το πολύ μεγάλο λάθος να ξεχνάμε ακόμα ότι έχουμε και οικογένεια, η οποία έχει ανάγκες και περιμένει από μας, και καταπιανόμαστε νυχθημερών σε μια άοκνη προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας. Είμαι κι εγώ θύμα αυτής της διαδικασίας. Πολλοί από τους παλιότερους λένε στην προσπάθειά τους να μας ξυπνήσουν, εμάς τους νεότερους, ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και να κάνετε, η βούλα, η βάρη και η βουλιαγμένη θα συνεχίσει να υπάρχει και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ακόμα όσα και να λύσεις, θα γεννηθούν καινούργια. Άρα είσαι μονίμως σε ένα ατέρμονα κυνήγι της επίλυσης προβλημάτων, τα οποία γεννούν στη συνέχεια νέα. Κυρία Δήμαρχε, θα ήθελα να κλείσουμε κάπως όμορφα με ένα μήνυμά σας στους τηλεθεατές, καθώς σήμερα είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη τη γη, να έχουν υγεία και να μπορούν να απολαμβάνουν τα μικρά, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι και τα πιο σημαντικά. Η υγεία λοιπόν, η αγάπη και τα μικρά πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους, τα οποία συνήθως τα προσπερνάμε ή αδιαφορούμε γι' αυτά, είναι το μεδούλι της ζωής. Τους εύχομαι λοιπόν να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ελπίζω να το καταλάβω κι εγώ μαζί τους, γιατί μπορεί να μιλώ γι' αυτό χωρίς να το πράττω κιόλας, ότι τα μικρά πράγματα είναι τα πιο όμορφα και τα πιο σημαντικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή επί του παρόντος ολοκληρώθηκε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα. Έως τότε, να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.